Τώρα, κυρίε και κύριοι, τις τελευταίες εβδομάδες συζητείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και σήμερα ο περίδημον νόμος. Πρόκειται για το νομοσχέδιο Ραχοκοκαλιά της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο πρόεδρος των οικολόγων, Χαράμος Θεοπέμπτσου, ανέδειξε πολλά αναχρονιστικά. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Θεοπέμπτσου. Που Καλό περιλαμβάνει μεσημέρι σε όλες. αυτός ο νόμος, οι πρόνοιές του κάνουν λόγο για αδικήματα, για κοινές πόρνες που περιφέρονται άσκοπα και για όσους υπεύουν ή οδηγούν με υπερβολική ταχύτητα. Έχουμε τέτοιες αναφορές σε ένα νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο βασικά έχουν αντιγράψει πολλές πρόνοιες από τον νόμο τον οποίο υπάρχει ήδη. Δυστυχώς δεν αφιερώσαν τον χρόνο να το βελτιώσουν όπως αναφέρεται και πριν. Έχει μέσα αναφορές περίεργες για πορνεία, για υπασίες με ψηλή ταχύτητα κτλ. Έπρεπε, εγώ θεωρώ, σε ένα νομοσχέδιο τόσο πολλά σοβαρό να εξετάσουν ποιες ήταν οι πρόνοιες που είχαμε, ποιες πρέπει να φύγουν. Έχουμε να αλλάξει νομοθεσίες. Δεν είμαστε την εποχή του δεκαετίας του 50 ή του 60. Είναι πολύ διαφορετικές οι καταστάσεις τώρα και έπρεπε να κάνουν αυτή την αναβάθμιση του λεκτικού και των αναφορών μέσα στο νομοσχέδιο, εφόσον έρχεται η αντικατάσταση καινούργια. Μάλιστα. Εντάξει, δεν εκπλήσσεται κανείς βεβαίως αυτά που διαπιστώνετε κι εσείς. Όμως να εστιάσουμε στα πολύ πιο σοβαρά, στα αυτά που προβλέπονται τώρα και για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν τη διαχείριση των παραλίων, που τώρα περνά στην κυριότητα των Δήμων. Άρα αυτά που λέγαμε, φωνάζαμε για παρεμβάσεις σε παραλίες θα γίνονται κανονικά και με τον οικείο νόμο. Ακριβώς. Εγώ νιώθω ότι η κυβέρνηση με έναν πολύ δόλιο τρόπο προσπαθεί να ακυρώσει τον περί προστασίας της παραλίας νόμο. Έχει εμφανιστεί αυτή η αναφορά μέσα στον περιτύμων νόμο. Κανένας από την κοινωνία, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τους πολίτες δεν έχει πάρει είδηση ότι προτίθενται να κάνουν αυτά τα πράγματα. Και έχουν μεταφέρει όλες τις ευθύνες του περιπαραλιών νόμου στους Δήμους και τις έχουν ακόμη και χαλαρώσει και τους δώσει ακόμα και υπερεξουσίες. Ας πω για παράδειγμα ότι ένας Δήμος μπορεί να σκάψει και να αφαιρέσει υλικά από την παραλία. Αυτό δεν γινόταν πριν με την άδεια του ΕΠΑ. Αλλά τώρα ο ίδιος ο Δήμος θα μπορεί να κατεβεί στην παραλία και να σκάψει. Ας πω παράδειγμα που βλέπαμε πουλτόζες σε παραλιακούς δήμους και μπορείτε να φανταστείτε τι θα κάνουν οι δήμοι για να μεγαλώσουν τις παραλίες τους για να έχουν περισσότερα έσοδα. Έχουν για παράδειγμα, δίνουν την άδεια για απόρριψη αποβλήτων. Να θυμίσω τα προβλήματα που έχουμε με τις μεγάλες αναπτύξεις στις παράκτειες, όπως είναι η πύργη στην Λεμεσό που έχουμε απορρίψεις αποβλήτων μέσα στη θάλασσα. Είναι δυνατόν να δίνει άδεια αν ένας δήμος να γίνεται αυτό το πράγμα? Μπορούν να το έχουν άδεια. Τώρα ποιος δίνει την άδεια, κύριε Θεοπέμπτου? Γίνεται περιβαλλοντική μελέτη και δίνεται η άδεια από το τμήμα περιβάλλοντος. Και? Δεν είναι απλά ένας δήμος κάνει αίτηση και σε αφήνει να ρίχνεις πράγματα μέσα, απόβλητα. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να ανεγείρουν οικοδομές για λόγους δημοσίου συμφέροντος πάνω στην παραλία. Θα δώσουν το δικαίωμα σε κέντρα να βάζουν τραπέζια και καρέκλες πάνω στην παραλία. Να δίνουν την άδεια για συναυλίες και θεάματα. Θα μπορούν να έχουν προενοικιασμένες ομπρέλες και κρεβατάκια, ούτως ώστε να μην μπορεί ο κόσμος να κάτσει σε ορισμένα από αυτά, γιατί θα τα έχουν δώσει σε άλλους. Θα μπορούν να δημιουργούν μικρούς χώρους εστίασης. Μπορεί να υπάρχει επεξήγηση τι σημαίνει μικρός χώρος εστίασης πάνω στην παραλία και μέχρι πότε μπορεί να μεγαλώσει. Θα μπορούν να χτίζουν αναψυκτήρια σε απομονωμένες παραλίες. Θα έχουν διαφορετικές τιμές ανάλογα με την παραλία. Άλλες θα είναι φτηνές, άλλες σε άλλη τιμή και άλλες πιο φτηνές. Θα έχουν το δικαίωμα να εγκρίνονται σε εγκαταστάσεις σωλήνων με απόβλητα στη θάλασσα. Έχουν επίσης το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις δασικές παραλίες. Ναι, τώρα κύριε Θεοπέμπτου, αυτά που περιγράφετε και μας λέτε και μας δίνετε την εικόνα του τι συμβαίνει σήμερα. Έτσι και όλες τις παρεμβάσεις σήμερα. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται τώρα, χωρίς άδειες ή χωρίς έλεγχο, απλά θα μεταφερθεί να τα κάνουν απευθείας οι Δήμοι. Θα τα κάνουν απευθείας και χωρίς έλεγχο. Κανένα. Ναι. Τώρα που υπάρχει. Φανταστείτε τι θα συμβεί. Ναι, τώρα που υπάρχει ο έλεγχος. Ναι.
σε κάθε περίπτωση, συζητώντας εσείς, αναδεικνύοντας το στην Επιτροπή Εσωτερικών, βλέπετε να υπάρχει, αν θέλετε, πλειοψηφία για να υπάρξουν τροποποιήσεις για αυτά τα ζητήματα που θέτετε? Το νομοσχέδιο είναι 300 σελίδες. Δεν έχει φτάσει ακόμα η συζήτηση στους όρους για τις παραλίες. Εγώ ετοιμάζω τις τροπολογίες. Θα ζητήσω από όλα τα κόμματα να αφαιρεθούν όλες οι αναφορές που αφορούν τις παραλίες. Γιατί, επαναλαμβάνω, η ζημιά στον τόπο θα είναι τεράστια και η επίδραση στην κοινωνία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Μάλιστα. Συνεπώς, είναι κάτι το οποίο ξεκινήσατε έτσι την καμπάνια για να το αναδείξουμε, για να δει και ο κόσμος ότι... Βέβαια, ναι. Να θυμίσω ότι, για παράδειγμα, όταν γινόταν η προσπάθεια από τον ΚΟΤ να χτίσει την περιοχή στο Δασούδιν στη Λεμεσό, είχε γίνει χαμός στη Λεμεσό εκείνη την εποχή. Και θα δείτε αναφορές μέσα στο νομοσχέδιο τώρα, όπου δίνει το δικαίωμα διαχείρισης των δασικών παραλίων στους Δήμους. Και για να καταλάβει ο κόσμος παραδείγματα, ας πω για παράδειγμα το Δασούδιν στη Λεμεσό, που είναι ένας μοναδικός χώρος 1,5 χιλιόμετρων δάσος κατά μήκος της παραλίας, των Γκόνων στην περιοχή της Αγίας Νάβας και του Πρωταρά, σε Ελεύθερη Αμόχωστο, και την περιοχή, για παράδειγμα, τις περιοχές που έχουμε στην πόλη Χρυσοχούς. Σε αυτές τις δασικές περιοχές θα μπορούν να τις εκμεταλλευτούν οι Δήμοι. Και επίσης, και αυτές που είναι στην διαχείριση του τμήματος δασών. Ναι. Θα μπορούν αυτή να διαχειρίζονται τώρα... και αυτές. Ναι. Θα μπορούν να τις διαχειρίζονται και αυτές τις παραλίες ήδη με βάση του νομοσχεδίου. Μάλιστα. Και μάλιστα όσοι επαρανόμησαν και έκαναν παρεμβάσεις μέσα στις παραλίες πριν το 2020, αναφέρεται μέσα ξεκάθαρα ότι θα νομιμοποιηθούν. Μάλιστα. Τώρα τι να σας πω, κύριε Θεπέμπτου. Αν βλέπετε και δεν αλλάζει κάτι, να πάρετε το άλογο σας, να υπεύσετε σε χαμηλές ταχύτητες βάσει του ίδιου νόμου και να προσέχετε να μην σας γράψω. Και για να το κλείσουμε όμως, θέλω να ρωτήσω και για έναν άλλο σημαντικό νόμο για την ευημερία των ζώων. Πήγε ολομέλεια και επέστρεψε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και αντιλαμβάνομαι το ζήτημα είναι τα κλουβιά των ζώων. Φωνάζουν οι κυνηγοί για τις καρότσες που μεταφέρουν τους σκύλους ή τα κουλπιά που τους έχουν μέσα τους κυνηγετικούς. Εκεί είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι μέσα στο νόμο υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο υπάρχει μια αναφορά η οποία λέει ότι απαγορεύεται να κρατάς μόνιμα σκύλους και γάτους πάνω σε ταράτσες, πάνω σε βεράντες και έβαλα και εγώ και κλουβιά. Οπότε προσπαθώ να περάσουμε μια απαγόρευση. Δεν γίνεται ένα σκύλος να είναι μόνιμα κλειστός μέσα σε ένα κλουβί. Και εκεί ξεκίνησαν όλες οι αντιδράσεις. Οπότε το έχουμε πάρει από ποιους είναι οι αντιδράσεις. Και περιμένουμε να δούμε τι θα πούν τα κόμματα, γιατί μου το έχουν απορρίψει όλα τα κόμματα. Την τροπολογία μου όταν γίνεται η συζήτηση στη Βουλή. Και διαρωτούμε τώρα που το έστειλαν πίσω στην Επιτροπή, ποιες θα είναι οι προτάσεις τους. Ναι. Εσείς εισηγήσετε να μην είναι για μεγάλη διάρκεια, διότι κάποιοι πού να τα βάλει στα σκυλιά ή να είναι, αν θέλετε, οι διαστάσεις ή άλλος πώς να ρυθμιστούν? Το θέμα είναι να μην είμαι μόνιμα μέσα στο κλουβί. Εδώ είναι που συζητούμε. Δηλαδή, όταν έχεις ξένους και κλείσεις το σκύλο στη βεράντα, δεν είναι αδίκημα. Αλλά το να έχεις μόνιμα το σκύλο σου μέσα σε έναν κλουβί κλειστό συνέχεια, δηλαδή πρωί, μεσημέρι και βράδυ, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι ευημερία τόσο. Έχουμε και πολλές καταγγελίες. Για την ευημερία τόσο. Ναι, έχουμε και πάρα πολλές καταγγελίες. Και να σας πω ότι και το κόμμα για τα ζώα, από ό,τι πληροφορούμε, θα αντιδράσει πολύ έντονα και δυναμικά σε μια τέτοια περίπτωση που δεν περάσει αυτή. Όλες οι φιλοζωικές οργανώσεις θέλουν αυτό το απαγόρευση να υπάρχει. Μάλιστα. Ζυγίζουμε, ξέρετε, στη Βουλή πώς είναι τα... Ναι. Αναλόγως. Λοιπόν, γι' αυτό έχω απορία να δω τι θα πούν τα κόμματα, είμαι περίεργος.